Από την Καινή Διαθήκη. Είμαστε στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαείς, στη σελίδα 1043 και στο κεφάλαιο Β και στο εδάφιο 16. Δεύτερο κεφάλαιο, 16 εδάφιο, σελίδα 1043. Ας μη σας κρίνει λοιπόν μηδής διαφαγητών ή διαποτών ή διαλόγων εορτής συνομηνίας Σαββάτων, τα οποία είναι σκιά των μελώντων, το σώμα όμως είναι του Χριστού. Ας μη σας στερήσει μηδής του βραβείου με προσποίηση ταπεινοφροσύνης και με θρησκεία αναγγέλων εμβατεύων εις πράγματα τα οποία δεν είδε ματέως φυσιούμενος υπό του νοός της σαρκός αυτού. Και μη κρατών την κεφαλήν των Χριστών, εκ του οποίου όλο το σώμα, δια των αρμών και συνδέσμων, διατηρούμενων και συνδεόμενων, αυξάνει κατά την αύξηση του Θεού. Εάν λοιπόν απεθάνετε μετά του Χριστού από τα στοιχείων του κόσμου, γιατί ως ζώντες εν το κόσμο υπόκειστε εις διατάγματα, μη πιάσεις, μη γευθείς, μη εγγύσεις, τα οποία πάντα φθήρονται δια της χρήσεως, κατά τα εντάλματα και τις δασκαλίες των ανθρώπων, τα οποία έχουν συμφαινόμενο μόνον σοφίας, ή σε θέλω θρησκείαν, και ταπεινοφροσύνη και σκληραγωγία του σώματος, εις ουδεμίαν τιμήν έχοντα την ευχαρίστηση της σαρκός. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα αναζητείτε, όπου είναι ο Χριστός, καθήμενος εν δεξιά του Θεού, τα ανοφρονείτε, μη τα επί της γης, διότι απεθάνατε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Όταν ο Χριστός η ζωή μόν φανερωθεί, τότε κι εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας, τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν ή τη συνείδωλο λατρεία, για τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας, εις τα οποία κι εσείς περιπατήσατε ποτέ, ότε ζείτε εν αυτής. Τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς τα αυτά πάντα, οργήν, θυμών, κακίαν, βλασφημίαν, εσχρολογίαν, εκ του στόματός σας, μη ψεύδεστε εις αλλήλους, αφού απεκδίθητε τον παλαιόν άνθρωπον μετά των πράξεων αυτού και ενδύθητε τον νέον, τον ανακαιριζόμενον, εις επίγνωσιν κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών, όπου δεν είναι Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος και σκύθης, δούλος και ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση είναι ο Χριστός. Αμήν. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία, που είναι το σώμα του Χριστού και η κεφαλή της οποίας είναι ο Χριστός, τα πάντα είναι ο Χριστός, αλλά και πάνω σε όλα, κυρίαρχος είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η Εκκλησία. Κάποτε τα πάντα εν πάση θα γίνουν ο Θεός στη Βασιλεία των Ουρανών. Σήμερα η Βασιλεία του Θεού επί της γης είναι το σώμα του Χριστού. Και τα πάντα είναι ο Χριστός και πάνω σε όλα, κυρίαρχος είναι πάλι ο Χριστός. Και σε αυτή την Εκκλησία που επαναλαμβάνω τα πάντα είναι ο Χριστός και κυρίαρχος είναι ο Χριστός, μας πρόσθεσε ο Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αλλά δεν μας πρόσθεσε όπως ήμασταν. Πρώτα αποθάναμε με ταυτού, συναποθάναμε μαζί με τον Χριστό για τις αμαρτίες μας, για τον κόσμο, για τα στοιχεία του κόσμου, για τον νόμο του Μωυσή, για τα πάντα έξω από την Εκκλησία είμαστε νεκροί. Μόνο μέσα στην Εκκλησία είμαστε ζωντανοί. Δεν έχουμε καμία σχέση με τον κόσμο, καμία σχέση μετά του κόσμου, καμία σχέση με τη σοφία και τη φιλοσοφία του κόσμου, καμία σχέση με τις συνήθειες του κόσμου. Μέσα στον κόσμο ο χριστιανός είναι όχι σαν νεκρός, νεκρός. Τι θα πει νεκρός? Δεν επηρεάζεται καθόλου. Όπως ένας νεκρός, ό,τι και να κάνουν οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνει, έτσι και εμείς ζώντες εν το κόσμο είμαστε νεκροί μέσα στον κόσμο, νεκροί για τον κόσμο. Η ζωή μας είναι μέσα στην Εκκλησία. Για να φτάσουμε όμως σε αυτό το σημείο,
αφού μετανοήσαμε για τις αμαρτίες μας, εξομολογηθήκαμε, ζητήσαμε το αίμα του Χριστού και ο Κύριος μας συγχώρεσε τις αμαρτίες μας, μας αναγέννησε, εις ελπίδα ζώσα, μας έδωσε και εντολή όχι να μείνουμε σύμμορφοι με το θάνατο του Χριστού μόνο για τον κόσμο, γιατί ο Χριστός για τον κόσμο πέθανε, αλλά έπρεπε να γίνουμε και σύμμορφοι με την ταφή του Χριστού, πράγμα το οποίο έγινε δια του βαπτίσματος, καθώς καταρχάς ο Χριστός με το αίμα του συγχώρεσε τις αμαρτίες μας και στη συνέχεια με το έργο της πίστης μας στο Λόγο του Θεού, με την υπακοή μας στο Λόγο του Θεού, απεκδηθήκαμε, καθώς συνταφήκαμε μετά του Χριστού, συνεντάφημεν μετά του Χριστού, απεκδηθήκαμε το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, αφήσαμε τον παλιό άνθρωπο εκεί και ο Θεός στη συνέχεια μας συνεζοποίησε μετά του Χριστού, διά του Χριστού, εν πνεύματι Αγίω. Και μας πρόσθεσε στην Εκκλησία. Γι' αυτό λοιπόν, λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, αφού φανέρωσες τους αδελφούς μας στις Κολοσσές και σήμερα ο Χριστός σε εμάς, ότι πλέον δεν έχουμε καμία σχέση με τον κόσμο, γι' αυτό λέει μην αφήνετε, μην δεχόσαστε να σας κρίνουν. Δεν μπορεί κανείς να σας κρίνει, δεν μπορεί κανείς να σας καταδικάσει, να σας κατακρίνει. Για φαγητό δεν πρέπει να φάτε αυτό, πρέπει να τρώτε αυτό, δεν θα τρώτε Τετάρτη και Παρασκευή. Κανείς να μην σας κρίνει για φαγητό. Ούτε για ποτό απαγορεύεται να πείτε αυτό. Δεν υπάρχει τέτοια κρίση σε εμάς. Ο Θεός μας έφερε στην απόλυτη ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου. Και τότε υπήρχαν και τώρα υπάρχουν τέτοιες διδασκαλίες και μάλιστα σε εκκλησίες. Παλιά, θυμάμαι, στην Καθολική Εκκλησία απαγορευόταν να τρως κρέας την Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή. Σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία απαγορεύεται να τρως κρέας, δεν ξέρω και τι άλλο, Τετάρτη και Παρασκευή. Άλλες λένε απαγορεύεται να τρως χοιρινό. Άλλες λένε υπάρχουν πολλές διδασκαλίες. Και έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, και μας λέει μην ακούτε τέτοια λόγια. Ή απαγορεύεται να πιεις κρασί. Μα δεν το λέει ο Λόγος του Θεού. Απαγορεύεται να μεθύσεις, ναι, για την ασωτεία. Το να μεθύσκεις με ίνο είναι ασωτεία. Αλλά όχι και να πιεις κρασί απαγορεύεται. Γι' αυτό κανείς να μην σας κρίνει, ούτε για φαγητό, ούτε για ποτό, ούτε για εορτή. Εμείς κάθε μέρα γιορτάζουμε. Υπάρχει εορτή, τάδε, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Από εκεί φαίνεται, αδερφοί αγαπητοί, η αποστασία που έχει έρθει στους ανθρώπους από το θέλημα του Θεού. Και μάλιστα τους έχει οδηγήσει ο Θεός σε εθελοθρησκεία. Δηλαδή σε θρησκεία που πράτεται το θέλημα του ανθρώπου. Αυθαίρετος θρησκεία. Δεν είναι θρησκεία περιγεγραμμένη στο Λόγο του Θεού. Ας συνεχίσουμε όμως. Διαλόγων εορτής, νεομηνίας, Σαββάτων. Υπάρχουν οι Σαββατιστές που λατρεύουν το Σάββατο όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτά όλα υπήρχαν παλιά στην Παλαιά Διαθήκη. Ήταν εντολές και διατάγματα και διατάξεις στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά ήταν σκιά των μελλόντων. Τα μέλλοντα όμως ήρθαν τώρα. Τώρα ήρθε μια καινούρια πραγματικότητα, μοναδική, που είναι το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία του Χριστού. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί τα αρχαία παρήλθον. Όλα τα αρχαία παρήλθον. Ο Θεός έκανε μέσα στην Εκκλησία Του νέα τα πάντα. Γι' αυτό και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος με μεγάλη επιμονή λέγοντας προσέξτε λοιπόν κανέναν μην επιτρέψετε να σας στερήσει το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Σε εσάς μπροστά υπάρχει όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος στην Θεσσαλονική, ουχή ετι έλαβον ήδη το βραβείον, τρέχω όμως κατόπιν αυτού για να το λάβω. Γι' αυτό τα μένω πίσω, τα παλιά τα ξεχνάω.
Αφού ξεχάσω τα μένω πίσω λησμονών, αφού ξεχνάω τα παλιά, εις τα έμπροσθεν, στην καινούργια πραγματικότητα, στην καινούργια ζωή, μέσα στην Εκκλησία, επεκτηνόμενος τρέχω. Και ο χριστιανός τρέχει, αδερφοί, δεν είναι στάσιμος. Τρέχει για να λάβει το βραβείο της Άνω Κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Μη σας στερήσει λοιπόν κανείς αυτό το βραβείο της Άνω Κλήσεως με φαγητά, με ποτά, με τα στοιχεία του κόσμου. Είτε στοιχεία του κόσμου είναι η Παλαιά Διαθήκη, είτε στοιχεία του κόσμου είναι οι φιλοσοφίες των ανθρώπων, είτε στοιχεία του κόσμου, γιατί όλα αυτά στοιχεία του κόσμου είναι, είναι θελοσθρησκεία, είναι κοσμικό θέλημα, κοσμικές απόψεις. Μη σας στερήσει το βραβείο της Ανοκλήσεως με εντάλματα ανθρώπων και διδασκαλίες ανθρώπων. Αυτά δεν είναι από το Θεό. Από το Θεό είναι μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Σ' αυτό δι' αυτού σωθήκατε, σ' αυτό αν στέκεστε θα σωθείτε και αυτό θα σας οδηγήσει και στην δικαιοσύνη του Θεού και στην αιώνια ζωή. Γι' αυτό ας μην σε στερήσει κανείς το βραβείο της Ανοκλήσεως και μάλιστα με ψεύτικη ταπεινοφροσύνη. Τι θα πει ψεύτικη ταπεινοφροσύνη? Μία ταπεινοφροσύνη ανθρώπινη που δεν είναι ταπείνωση στην καρδιά, είναι ταπείνωση στο φαινόμενο. Δεν είναι ταπεινή στην καρδιά. Γι' αυτό και δεν έχουν πραότητα. Όσοι δεν έχουν την ταπείνωση πραγματικά αυτή που διδάσκει ο Χριστός και λέγει μάθετε από εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, δεν έχουν πραότητα. Με ψεύτικη ταπεινοφροσύνη. Με θρησκεία αγγέλων. Πολύ σοβαρό αυτό. Από τότε, από τα πρώτα χρόνια, ο άνθρωπος έψαχνε να βρει μεσίτες μεταξύ του ανθρώπου και του Χριστού, που τώρα έχουν βρει εκατοντάδες μεσίτες, στους Αγίους, στη μητέρα του Κυρίου. Τότε, επειδή δεν υπήρχαν ακόμη, δεν είχαν εφευρεθεί οι Άγιοι, τότε υπήρχαν οι άγγελοι, γιατί πράγματι στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός επισκεπτόταν τους ανθρώπους διαγγέλων. Ακόμη και στην αρχή της Καινής. Άγγελο απέστειλε ο Θεός στον Ιωσήφ, στον Ζαχαρία, στην Ελισάβ, αγγέλους έστελνε. Και μέσα από αυτή τη λογική των αγγέλων της Παλαιάς Διαθήκης, οι άνθρωποι εφεύραν ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να πλησιάσει κατευθείαν τον Χριστό, γιατί είναι Θεός. Και μάλιστα μου είχε πει κάποιος όταν δούλευα παλιά, μου λέει εσύ μπορείς και πηγαίνεις κατευθείαν στον Χριστό. Λέω έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Μου λέει δεν είναι σωστό. Στον Χριστό πηγαίνουμε μέσα από μεσίτες γιατί είναι ο Θεός. Εδώ για να πας στο διευθυντή, συνέχισε, ήμουνα στην τράπεζα. Για να πας στο διευθυντή θα περάσεις από τη γραμματέα του. Στον Χριστό θα πας κατευθείαν. Λέω να σου πω κάτι. Στο διευθυντή πράγματι θα περάσω από τη γραμματέα του. Αν όμως ο διευθυντής ήταν πατέρας μου ή αδερφός μου ή φίλος μου, δεν θα περνάγα ποτέ από τη γραμματέα. Ούτε θα χτύπαγα, θα άναγα και θα μπαινα. Να βάλω το κεφάλι κάτω και δεν μίλησε. Αδερφοί αγαπητοί, έχουμε παρησία. Καταλάβατε πόσο σημαντικό είναι. Και η παρησία μας στηρίζεται στο όνομα του Ιησού Χριστού. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού έχουμε παρησία, έχουμε εξουσία. Και ακόμη περισσότερο, έχουμε παρησία και στηριζόμαστε στο αίμα του Χριστού. Και ακόμη περισσότερο, έχουμε παρησία γιατί ο Χριστός μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και κατοικεί μέσα μας δια Πνεύματος Αγίου Τριαδικός Θεός. Έχουμε παρησία ακόμη περισσότερο γιατί το όνομά μας δεν είναι γραμμένο στη γη. Είναι γραμμένο στο βιβλίο του ουρανού, στο βιβλίο της ζωής. Μας ξέρει όλος ο ουρανός. Έχουμε παρησία γιατί είμαστε μέλος του σώματος του Χριστού. Έχουμε παρησία γιατί ο Θεός δια του Ιησού Χριστού και του Ευαγγελίου Του εν Πνεύματι Αγίου μας δίνει εξουσία.
να πλησιάζουμε τον Πατέρα Θεό με το αίμα του Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου και να φτάνουμε στο θρόνο της χάριτος του Θεού, στα Άγια του ουρανού. Έχουμε παρησία. Οι άνθρωποι όμως που δεν έχουν γνωρίσει, δεν έχουν επίγνωση του ποιος είναι ο πατέρας τους, ποιος είναι ο φίλος τους, ποιος είναι ο αδελφός τους, ποιος είναι ο Κύριος τους και ο Θεός τους, δεν έχουν αυτή την παρησία. Γι' αυτό ψάχνουν να βρουν τρόπους να πλησιάσουν. Όμως εμάς μας απεκαλύφθη. Δεν είναι ανθρώπινη ικανότητα ή ανθρώπινη ασέβεια ή αυθάδεια. Είναι θεϊκή αποκάλυψη. Ο Θεός μας τα αποκάλυψε με το Λόγο Του και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου όταν ο Χριστός μας βάφτισε και ιδιαίτερα μέσα στο ταμείο μας. Μέσα εκεί στο ταμείο μας έχουμε εμπειρίες βιωματικές, πνευματικές εμπειρίες. Έχουμε χαρά. Όταν μας επισκέπτει ο Θεός στην Εκκλησία, όταν μας επισκέπτει ο Θεός, έχουμε χαρά. Χαίρεται η ψυχή μας, χαίρεται το σώμα μας. Όταν έρχεται η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, χαίρεται το πνεύμα μας. Δεν είναι μία θεωρία ο Χριστός για μας. Δεν είναι μία θεωρία η Βασιλεία των Ουρανών για μας. Και δεν είναι υπερηφάνεια αυτό. Χάρις είναι. Και δεν αξίζαμε κανείς τη Βασιλεία του Θεού. Δεν αξίζαμε κανείς να έχουμε το όνομα του Χριστού μπροστά μας, δοσμένο, τον ίδιον τον Χριστό να έχουμε δοσμένο στη ζωή μας. Δεν άξιζε κανείς από μας να κατοικεί ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας στη σάρκα μας και ποταμοί υδάτων ζώντων να βγαίνουν από την κοιλία μας καθώς πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου. Έχουμε βιωματική εμπειρία. Ξέρουμε ότι όταν φωνάζουμε στο όνομα του Χριστού τον Πατέρα τον Ουράνιο ακούγεται η φωνή του Θεού «Ιδού εγώ παιδί μου». Έχουμε διδασκαλία ουράνια, έτσι να προσεύχεστε, απευθείας λέγοντες «Πάτερ ημώνω εν της ουρανής». Γι' αυτό προσέχετε, μη σας στερήσει κανείς το βραβείο της Ανοκλήσεως με ανθρώπινες προτάσεις, εισηγήσεις, θεωρίες, απόψεις, με προσποίηση ταπεινοφροσύνης, με θρησκεία αγγέλων. Μη σας στερήσει κάποιος που εμβατεύει, που υπησέρχεται σε πράγματα τα οποία δεν είδε, δεν άκουσε, του τα είπαν και τα πίστεψε. Αλλά είναι ανθρώπινα, γήινα. Και αυτή η σοφία δεν είναι άνωθεν. Είναι γήινη, ζωώδης, δαιμονιώδης. Υπησύλθε σε πράγματα, προσέξτε αδερφοί πως το λέει ο Λόγος του Θεού και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, ματέως υπερηφανευόμενος υπό του νοός της σαρκός αυτού. Όχι με το νουν του Χριστού που μας χάρισε ο Θεός, αλλά με το νουν της σάρκας, με το φρόνημα της σάρκας, σε πράγματα τα οποία δεν είδε, δεν άκουσε, αλλά πίστεψε, γιατί τα είπαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν προσποίηση ταπεινοφροσύνης, θρησκεία αγγέλων και πίστηκε. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπημένα μου αδέλφια, να πειθόμεθα μόνο στο Λόγο του Θεού. Μόνο ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος και αξιόπιστος. Μόνο ο Λόγος του Θεού, μόνο το Ευαγγέλιο του Χριστού. Γιατί μόνο το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει αυτούς που το πιστεύουν όμως το Ευαγγέλιο του Χριστού. Γι' αυτό αυτός ο άνθρωπος που εμβατεύων φυσιούται υπό του νοός της σαρκός του δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Δεν κρατάει, δεν είναι ενωμένος με την κεφαλή του σώματος που είναι ο Χριστός.
εκ του οποίου Ιησού Χριστού. Και αυτό να το προσέξουμε, αδερφοί. Όλο το σώμα, το ξαναδιαβάζω, εκ του οποίου Ιησού Χριστού, όλο το σώμα διατηρείται και συνδέεται με πνευματικούς αρμούς και συνδέσμους και ταυτόχρονα αυξάνει το σώμα του Χριστού. Δεν είναι νήπιο, αυξάνει το σώμα του Χριστού. Μεγαλώνει, οριμάζει, όπως ένα μωράκι. Έχει σώμα, το ταΐζει η μητέρα του και το σώμα αυξάνει. Αλλά το σώμα δεν είναι χήμα, έχει συνδέσμους, έχει αρμούς, είναι ένα το σώμα. Έτσι είναι και η Εκκλησία, ένα σώμα που συνδέεται, διατηρείται και αυξάνει. Και αυξάνει κατά την αύξηση του Θεού. Ο Θεός αυξάνει την Εκκλησία Του δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Τι σημαίνει αυξάνει τα πάντα? Όπως αυξάνει το σώμα ενός παιδιού. Και μεγαλώνει και ψηλώνει και δυναμώνει και αντρεύει. Αλλά πάντοτε είναι ένα σώμα. Για σκεφτείτε, αδερφοί, να αυξάνεις ένα παιδί μόνο το χέρι. Ανομαλία. Να αυξάνει μόνο το κεφάλι. Αυτό είναι το θαύμα που κάνει ο Θεός. Αυξάνει την Εκκλησία Του σύμμορφα. Όλους μαζί. Μας αυξάνει στο Λόγο του Θεού. Μας αυξάνει σε πνευματικές εμπειρίες. Μας αυξάνει στο Πνεύμα το Άγιο, στα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, στην αγάπη. Μας αυξάνει στον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Κάθε ένας άνθρωπος που μπαίνει στην Εκκλησία, τον βλέπουμε ότι ανθίζει πνευματικά. Δεν έχω δει κανέναν άνθρωπο να έρθει στην Εκκλησία, να μένει στην Εκκλησία και να μην τον ευλογεί ο Θεός, να μην τον αυξάνει ο Θεός. Μπορεί να αργεί, αλλά σίγουρα θα τον ευλογείς και σίγουρα θα τον αυξάνει ο Θεός. Αρκεί να μένει πιστός στο Λόγο του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Στα χαρακτηριστικά της Εκκλησίας, στην ταχύ των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων, στις προσευχές. Έτσι λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος μας κηρύττει άλλα πράγματα, εντάλματα ανθρώπων και διδασκαλίες ανθρώπων, είναι αυτός που εμβατεύει, που υπησέρχεται δια του νοός της σαρκός του σε πράγματα τα οποία δεν γνώρισε, δεν έχει εμπειρία, άκουσε. Με αποτέλεσμα να μην είναι ενωμένος με την κεφαλή τον Χριστό, όπου ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, κατά το θέλημά του ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, αυξάνει την Εκκλησία, και όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε τον κάθε έναν από εμάς. Και αυξανόμεθα όλοι, πνευματικά, αλλά και αριθμητικά αυξάνει η Εκκλησία, η υγιής Εκκλησία. Και έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος να πληροφορήσει τους Κολοσσαείς, την Εκκλησία του, εμάς. Εάν λοιπόν εσείς αποθάνατε πραγματικά μετά του Χριστού, δηλαδή αν είσαστε πεθαμένοι για τον κόσμο, τότε έχετε πεθάνει και από τα στοιχεία του κόσμου. Τότε προσέχετε, μην πείθεστε με το φρόνημα του κόσμου. Το ξαναλέω. Πεθάνατε για τον κόσμο. Πεθάνατε για τα στοιχεία του κόσμου. Προσέχετε, μένετε πεθαμένοι. Μην πράτε, τι θα πει μένω πεθαμένος. Μην υποτάσσεστε, μην υπακούτε στα κελεύσματα του κόσμου, όποια και αν είναι αυτά. Από μόδα μέχρι αθελοθρησκεία. Όποια και αν είναι αυτά. Έχετε πεθάνει για τον κόσμο. Γιατί, προσέξτε, μη ζείτε σύμφωνα με τα κελεύσματα του κόσμου. Διατί ως ζώντες εν το κόσμο υπόκειστε εις διατάγματα. Μη ζείτε, μην υπόκειστε εις διατάγματα, μη δέχεστε τις προτροπές του κόσμου. Εσείς έχετε ζωή και αυτή είναι αυθονία, πνευματική ζωή. Και εδώ, αδερφοί, να δούμε κάτι που είναι πολύ σοβαρό.
Λέει ο Λόγος του Θεού ότι μέσα στον κόσμο ο εξωτερικός άνθρωπος φθείρεται. Φθείρεται, φθείρεται. Τα πάντα φθείρονται. Φθείρονται τα σώματά μας. Φθείρονται οι σχέσεις μας. Φθείρεται η οικογένειά μας. Να το καταλάβουμε λίγο. Υπάρχει μία σχέση μητέρας και κόρης που είναι ζωντανή όταν γεννηθεί το παιδί και όσο περνάνε τα χρόνια φθείρεται. Και κάποια στιγμή μπορεί η μάνα και η κόρη να γίνουν και εχθρές. Αντίπαλες, αντίθετες απόψεις. Φθείρεται ο κόσμος. Φθείρεται, ερωτεύονται δύο, παντρεύονται. Αγαπιόνται. Περνάνε τα χρόνια, φθείρεται η αγάπη. Φθείρεται λοιπόν το σώμα, φθείρεται η ψυχή, φθείρεται και το πνεύμα. Ξεχνάει, γερνάει. Δεν έχει πια την ίδια οξύνια, διεισδυτικότητα, επάρκεια, όλα φθείρονται. Αλλά ενώ ο εξωτερικός άνθρωπος φθείρεται, η Γραφή λέει ο εσωτερικός άνθρωπος ανανεούται κάθε μέρα. Ανανεούται κάθε μέρα. Ποιος είναι ο εσωτερικός άνθρωπος? Ο πνευματικός άνθρωπος. Όχι ο φυσικός άνθρωπος, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Ο πνευματικός άνθρωπος. Ο πνευματικός του οποίου πραγματικά πατέρας είναι ο Θεός, Κύριος είναι ο Χριστός και δύναμης το Πνεύμα το Άγιο. Και πώς ανανεούται? Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού. Επειδή ο Κύριος είναι το Πνεύμα, εμείς ως εν κατόπτωρο ενηγματοδός βλέπουμε δια Πνεύματος Αγίου τη δόξα του Χριστού. Και βλέποντας τη δόξα του Χριστού δια Πνεύματος Αγίου μεταμορφωνόμεθα κάθε μέρα εις την εικόνα της δόξης του Χριστού δια Πνεύματος Αγίου. Φθείρομαι, αλλά ταυτόχρονα όταν πληρούμε Πνεύματος Αγίου βλέποντας τη δόξα του Χριστού μεταμορφώνομαι, ανανεώνομαι. Και έτσι η ζωή του χριστιανού μόνο είναι φθορά αύξησης, φθορά αύξησης. Και όσο προχωράμε προς το τέλος, και εδώ είναι ένα θαύμα αδερφοί, ο άνθρωπος, ο εξωτερικός φθείρεται όλο και περισσότερο, αλλά ο εσωτερικός άνθρωπος ανανεούται όλο και περισσότερο. Και η φθορά του εξωτερικού ανθρώπου οδηγεί τον άνθρωπο να είναι πραγματικά πεθαμένος για τον κόσμο, δεν έχει πια καμία, μα καμία επιθυμία, μάλιστα λέει και το διάβαζα τελευταία και θέλω να το διαβάσουμε και μαζί, κάτι που το ξέρετε όλοι σας, που το ξέρουμε όλοι μας, αλλά λέει κάτι που μου αρέσει. Και ενθυμού, λέει ο εκκλησιαστής, τον πλάστη σου εν τες ημέρες της νεότητός σου πριν έλθωση εκακέ ημέρε. Δηλαδή καθώς περνάνε τα χρόνια έρχονται κακές μέρες. Και αυτό τι είναι? Χάρις Θεού. Γιατί είναι χάρις Θεού? Γιατί όσο περνάει και φθείρεται ο εξωτερικός άνθρωπος, τόσο πιο πολύ αναγκάζεται, τον αναγκάζει ο Θεός. Γι' αυτό είναι χάρις, να πλησιάσει το Θεό. Θυμάμαι και έχω δει πολλές φορές, αλλά και τη μητέρα μου όταν γέρναγε, όταν γέρασε, έλεγε γιατί με ξέχασε ο Θεός παιδί μου, γιατί δεν έρχεται να με πάρει. Και της έλεγα, αν δεν μετανοήσεις, αν δεν ζητήσεις τον Χριστό, δεν θα σε πάρει. Θα ζήσεις 200 χρόνια μέχρι να μετανοήσεις. Και μετανόησε. Την αναγέννησε ο Θεός και μετά την αναγέννησή της σε 40 μέρες την πήρε ο Κύριος. Η χάρις Θεού. Αλλά η ίδια χάρις Θεού είναι τις έσχατες ημέρες που ο Θεός φέρνει κακούς καιρούς. Γιατί? Για να ζητήσει ο άνθρωπος το Θεό. Όπως όταν έρχεται το τέλος του ανθρώπου ζητάει το Χριστό και πάει στον ουρανό, έτσι όταν έρχεται το τέλος της ανθρωπότητος ζητάνε το Χριστό και θα πάνε στον ουρανό. Και μάλιστα με την αρπαγή της Εκκλησίας. Χάρις Θεού είναι το ότι ο εξωτερικός άνθρωπος φθείρεται.
Χάρις Θεού είναι ότι όσο φθείρεται ο εξωτερικός άνθρωπος έρχονται κακές μέρες. Γιατί? Γιατί ο εσωτερικός άνθρωπος θα ανανεούται καθεκάστην ημέρα. Θα είναι πιο κοντά και πιο έτοιμος και για το θάνατο, αλλά στις έσχατες ημέρες και για την αρπαγή της Εκκλησίας. Γι' αυτό λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, αν πεθάνατε μετά του Χριστού, προσέξτε, μη ζείτε σαν να μην έχετε πεθάνει. Υποκείμενοι σε διατάγματα κοσμικά, μην πιάσεις, μην γευθείς, μην εγγύσεις, τα οποία φθείρονται σύμφωνα με τα εντάλματα και τα διδασκαλία των ανθρώπων. Γιατί? Γιατί αυτά έχουν μόνο φαινόμενον σοφίας. Γήινη σοφία. Ζωώδη, δαιμονιώδη. Μα έχουν σοφία βέβαια. Γι' αυτό δελεάζονται οι άνθρωποι και πηγαίνουν σε ανατολίτικες θρησκείες. Σκληραγωγία λέει, όπως θα δούμε παρακάτω. Και διάφορες προτάσεις οι οποίες οδηγούν τον άνθρωπο σε κατακτήσεις ανθρώπινης σοφίας και συνέσεως σε απώλεια της ψυχής. Για να το διαβάσουμε λοιπόν. Τα οποία έχουν φαινόμενο μόνον σοφίας, μόνο φαινόμενο σοφίας, ή σε θέλος θρησκεία, σε θρησκεία με ανθρώπινο θέλημα, αυθαίρετη ανθρωπίνος θρησκεία, ταπεινοφροσύνη, ψεύτικη και αληθινή, αλλά όχι εν Χριστώ Ιησού ταπεινοφροσύνη, πράος και ταπεινός στην καρδιά, και σκληραγωγία του σώματος, καθώς ουδεμίαν τιμήν δίδουν στην ευχαρίστηση της σάρκας. Και εδώ πολύ μεγάλη προσοχή. Όταν λέμε ευχαρίστηση σάρκας, δεν εννοούμε αμαρτία, αλλά την ευχαρίστηση σάρκας δια του Πνεύματος του Αγίου. Και χαίρεται η σάρκα μας. Αν χαίρεται, λέει, όταν πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου, όταν έρχεται ο Θεός στη ζωή μας, όταν μας ευλογεί, όταν μας μιλάει, χοροπηδάμε από τη χαρά μας. Δοξάζουμε το Θεό από τη χαρά μας. Σώμα, ψυχή και πνεύμα. Όταν μας αγιάζει ο Θεός δια του Πνεύματος του Αγίου στο σώμα και στη ψυχή και στο πνεύμα, εκεί να δεις χαρά. Εκεί να δεις χαρά. Απόλαυση. Και γιατί ο Θεός μέσα στη φθορά του εξωτερικού ανθρώπου δίνει χαρά στον εσωτερικό άνθρωπο? Για να δοξάζουμε και να χαιρόμεθα και να είμαστε ευχαριστημένοι και να είμαστε ευγνώμονες και να συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Ένας αγώνας που όμως οδηγεί σε θρίαμβο κάθε μέρα. Εάν λοιπόν συνεχίζει, αφού συναποθάνατε και συνανέστητε μετά του Χριστού, αφού πρώτα συνετάφητε μετά του Χριστού, τότε τώρα προσέξτε, ξαναλέω, ο χριστιανός είναι ζωντανός μέσα στην Εκκλησία. Η ζωή μας είναι ο Χριστός. Στον κόσμο νεκρή. Εάν συνανέστε και είσαστε ζωντανοί, τι ζητάτε τώρα? Μη ζητάτε τα γήινα, μη ζητάτε την ικανοποίηση του σώματος, της ψυχής και του πνεύματος κατά την όρεξή τους, αλλά να ζητάτε τα άνω, τη Βασιλεία του Θεού να ζητάτε, τα πνευματικά να ζητάτε, να ζητάτε τη Βασιλεία των Ουρανών, την παρουσία του Θεού, την επίσκεψη του Θεού. Τα άνω ζητείτε, όχι τα γήινα. Και θα σου το πω και αλλιώς, όπως το λέει ο Λόγος του Θεού. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, αυτά είναι τα άνωθεν. Τα άνω ζητείτε. Και όλα τα άλλα ο Θεός σας τα προσθέτει. Το λάθος το μεγάλο που κάνουμε εμείς οι χριστιανοί άνθρωποι είναι που στα αιτήματά μας ζητάμε τα γήινα με αποτέλεσμα. Ούτε τα γήινα να παίρνουμε, αλλά ούτε και τα ουράνια. Αν όμως εκπαιδευθούμε εμπιστευόμενοι το Λόγο του Θεού
και ελέγχουμε τον εαυτό μας εξητώντας τα άνω. Εξητώντας τη δικαιοσύνη του Θεού που εκφράζεται από το Λόγο του Θεού. Το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Τότε τα άνω μας τα δίνει ο Θεός με μεγάλη χαρά γιατί ζητάμε κατά το θέλημά Του, αλλά και όλα τα άλλα, τα οποία δεν επιθυμούμε τόσο πολύ, επειδή ζητάμε τα άνω, ιεραρχικά, όλα τα άλλα έρχεται ο Θεός και μας τα προσθέτει. Δοκιμάστε, παρατηρήστε, θυμηθείτε, εξετάστε τον εαυτό σας. Αν τα αιτήματά σας είναι γήινα, δεν θα παίρνετε απάντηση. Τι να κάνουμε. Δεν θα παίρνετε απάντηση. Για να ανοίξει ο Θεός την πόρτα, ώστε να πάρετε τις απαντήσεις σας, δεν λέει αιτείτε, λέει ζητείτε, ψάξτε και βρέστε τα ουράνια. Πώς ψάχνω να βρω τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού? Με την πίστη μου, με το έργο της πίστης μου και με τον κόπο της αγάπης μου. Έτσι ζητώ τα άνωθεν. Γιατί? Γιατί είναι γραμμένο και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί ότι ο Θεός δεν είναι άδικος να λησμονήσει το έργο της πίστης σας. Δεν είναι άδικος. Και δεν είναι άδικος να λησμονήσει τον κόπο της αγάπης σας, πώς υπηρετήσαντες και υπηρετούντες την Εκκλησία του Χριστού, τα αδέλφια σας. Άρα πώς ζητάω τα άνωθεν, πώς ζητάω τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, με έναν τρόπο. Με έργο πίστεως και με κόπο αγάπης. Ώστε με βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός που είναι δίκαιος, δεν είναι άδικος, δεν θα λησμονήσει. Όταν με βλέπει να υπηρετώ την Εκκλησία, τα αδέλφια μου. Εάν δεν υπηρετείς, δεν θα γίνεται τίποτα στη ζωή σου. Θα προσεύχεσαι, θα νηστεύεις, θα ζητάς, θα αιτείς, εις μάτι. Γιατί δεν ψάχνεις να βρεις τα άνωθεν. Και ποια είναι τα άνωθεν? Τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, την ευλογία του Θεού. Θέλεις δηλαδή να σου βρει δουλειά ο Θεός. Και θυμάμαι, και σας το έχω ξαναπεί, όταν είχα προβλήματα κάποτε στη δουλειά μου, μου είπε ο Θεός, όσο εργάζεσαι το έργο το δικό μου, τόσο εγώ θα εργάζομαι το έργο το δικό σου. Δηλαδή, προσθέτω εγώ, εάν δεν εργάζομαι το έργο του Θεού, ούτε ο Θεός θα εργάζεται το έργο το δικό μου. Έπειτα είχα ζητήματα με την οικογένειά μου, με τα παιδιά μου, με τον Τίνο ιδιαίτερα. Και προσευχόμουν. Και ήρθε ο Κύριος και μου είπε καθαρά, όσο υπηρετείς και εργάζεσαι στα παιδιά μου, τόσο και εγώ θα εργάζομαι στα δικά σου τα παιδιά. Αδερφοί αγαπητοί, είναι πνευματικοί νόμοι που δεν ξεπερνιόνται, ό,τι και να κάνουμε. Γιατί αλλιώς μπαίνουμε στη διαδικασία της εθελοθρησκείας. Θέλω μια θρησκεία όπως θέλω εγώ. Θέλω έναν Θεό όπως θέλω εγώ. Μα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να θέλεις όπως είναι ο Θεός, όπως είναι ο Χριστός, όπως μας το περιγράφει το Ευαγγέλιο. Αφού μας το λέει, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα, τι είναι όλα τα άλλα που σου λείπουνε? Όλα τα άλλα. Ποια είναι όλα τα άλλα? Όλα τα άλλα. Θα σου προστεθούνε. Ή τώρα το Θεό θα τον βγάλουμε ψεύτη και θα πούμε δεν είναι έτσι. Ή θα πούμε δίκαιος είσαι Κύριε και θα αλλάξουμε πορεία. Θα αλλάξουμε κατεύθυνση. Δεν θα πάμε σε εθελοθρησκεία. Και μεγάλη προσοχή. Γιατί η εθελοθρησκεία είναι θρησκεία κατά το θέλημά μου. Έτσι πως εγώ θέλω. Όμως ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και μ' αρέσει στην επιστολή του του Ιακώβου. Θρησκεία δεν είναι αυτό το οποίο εσύ νομίζεις. Θρησκεία καθαρά και αμίαντος ενώπιον του Θεού και Πατρός, ξέρετε ποια είναι. Να επισκέφτεσαι να υπηρετείς. Να επισκέφτεσαι ορφανούς και σχήρες στη θλίψη τους
και να φυλάτεις τον εαυτό σου ομόλυτο από τον κόσμο. Αυτό είναι θρησκεία. Τ' άλλο τι είναι, εθελοθρησκεία. Τι είναι η θρησκεία δηλαδή, υπηρεσία στους αδελφούς σου. Εάν δεν υπηρετείς τον αδελφό σου, δεν θα σε υπηρετήσει ο Θεός. Και αν δεν φυλάς τον εαυτό σου από τον κόσμο, δεν θα σε φυλάει ο Θεός. Τι να κάνουμε τώρα, μπορεί να μην μας αρέσει αυτό. Αλλά αυτό είναι. Είναι μερικά πράγματα που τα έχει κάνει έτσι ο Θεός. Δεν μ' αρέσει που η ζωή του ανθρώπου είναι 70 έως 80 χρόνια, θα ήθελα να είναι 200. Δεν μ' αρέσει που γερνάμε, θα ήθελα να είμαι πάντα νέος. Αλλά έτσι το έχει κάνει ο Θεός. Θα τα αλλάξω εγώ. Και θα αρχίσω να αγωνίζομαι να παραμείνω νέος. Μα δεν θα παραμείνεις. Δεν θα παραμείνεις. Ωραία, και αν ζήσεις και 2-3 χρόνια παραπάνω, τι έγινε. Και υπάρχουν και καλά κάνουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με βιολογικά προϊόντα, καλά κάνουν οι άνθρωποι, αλλά δεν μπορούν να προσθέσουν τίποτα στη ζωή τους. Βέβαια, αν ζουν ασώτως θα αφαιρέσουν. Αλλά εκείνο που έχει σημασία, αδερφοί αγαπητοί, να μην δημιουργήσω δική μου θρησκεία. Μπορώ. Βέβαια μπορείς να δημιουργήσεις δική σου θρησκεία. Το πιο εύκολο πράγμα, και αυτό είναι το λάθος μας. Όλοι οι άνθρωποι δίπλα θα δείτε ότι έχουν τη δική τους θρησκεία. Όχι και μέσα στην εκκλησία όμως. Όχι όπως εσύ θέλεις. Αλλά όπως ο Θεός θέλει και όπως ο Θεός το έχει κάνει. Και όπως ο Θεός εντέλεται. Και όπως ο Θεός διδάσκει. Και όπως ο Θεός καθοδηγεί. Εάν λοιπόν συνανέστητε, αφού συναποθάνατε, προσέξτε τώρα τι ζητείτε. Μη ζητάς τα αγίηνα, δεν θα τα έχεις. Ζήτα τα ουράνια για να έχεις και τα αγίηνα. Δεν είναι καλό, αδερφοί, το σχέδιο του Θεού? Να μ' αρέσει πάρα πολύ. Ξέρεις τι θα πει να υπηρετώ το παιδί του αδερφού μου και ο ίδιος ο Θεός να υπηρετεί τα δικά μου τα παιδιά? Και το έχω δει, το έχω ζήσει, να μην σας πω τώρα εμπειρίες, όταν τις λέω κλαίω. Ξέρεις τι θα πει να εργάζεσαι και σιγά την κούραση? Αυτό έλεγα σήμερα σε έναν αδερφό, λέει, όταν εργάζεσαι, όταν εργαζόμουν για τους ανθρώπους, κουραζόμουν. Τώρα τι εργασία κάνω? Ξεκούραση είναι τώρα το έργο του Θεού, αδερφοί. Ανάπαυση είναι το έργο του Θεού. Ευλογία είναι το έργο του Θεού. Μα την Κυριακή καθίσαμε 3-4 ώρες εδώ. Να μην κουραστώ όρθιος 3-4 ώρες. Μα πώς γίνεται αυτό? Κάθομαι σπίτι μου 10 λεπτά και δεν λόγω να πάω να κάτσω. Αυτό είναι το έργο του Θεού, αδερφοί. Ξεκούραση, ανάπαυση, ευλογία, δοξολογία, χαρά, ευχαρίστηση και ανταπόδοση. Να μάθουμε, αγαπημένα μου αδέλφια, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να εργαζόμαστε υπηρετώντας τους αδελφούς μας με αγάπη. Γιατί τότε θα εργάζεται και θα μας υπηρετεί και εμάς ο Κύριος με την αγάπη τη δική του. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι τα έχει κάνει ο Θεός. Πήγαινε, τι αίτημα έχεις? Δουλειά, τι αίτημα έχεις? Ό,τι αίτημα έχεις, πήγαινε κάτσε και νήστευε 150 χρόνια. Εάν δεν ζητάς τα άνω, δεν θα γίνεις εσένα. Μα ξενυχτάω, αγρυπνάω, βρε ζήτα πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τα άλλα θα σας προσθέσει ο Θεός. Γιατί έτσι είναι το θέλημά Του. Τι να κάνουμε τώρα? Έτσι λέει το Ευαγγέλιο του. Θα τα αλλάξουμε εμείς, θα δημιουργήσουμε δικό μας Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η εθελοθρησκεία. Τάνο ζητείτε. Και όχι μόνο τάνο ζητείτε, εκεί που είναι ο Χριστός καθήμενος, και τάνο φρονείτε και τάνο να σκέπτεστε. Ακούτε, η σκέψη σας να μην είναι όλη την ημέρα στα αιτήματά σας τα γήινα. Τάνο φρονείτε, μην τα επί της γης. Η σκέψη σου να είναι στα πνευματικά.
στην αρπαγή της Εκκλησίας, στη Βασιλεία των Ουρανών, στην υπηρεσία σου, στο έργο σου, το πνευματικό. Η σκέψη σου να είναι προσανατολισμένη στα άνω. Τα άνω φρονείτε. Γιατί? Γιατί πεθάνατε με τον Χριστό και τώρα η ζωή σας είναι κρυμμένη. Κρυμμένη μετά του Χριστού στο Θεό. Τώρα δεν δοξάζεται ο χριστιανός. Ονειδίζεται. Πάσχει. Πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, η ζωή του χριστιανού είναι σε διωγμό. Αλλά μέσα του έχει χαρά. Τους δέρνανε τους Αποστόλους και δοξάζαν το Θεό και χαιρότησαν γιατί αξιώθηκαν, λέει, να φάνε ξύλο για το όνομα του Χριστού. Μα τι σοί άνθρωποι είναι αυτοί? Δεν είναι οι άνθρωποι. Είναι το Πνεύμα το Άγιο που είναι μέσα τους. Είναι ο Χριστός που είναι μέσα τους. Η χαρά μας δεν είναι εκ των φαινομένων και εκ των βλεπομένων. Είναι εκ των μη βλεπομένων, εκ των αιωνίων, εκ των ουρανίων. Η χαρά είναι άνωθεν μας πλημμυρίζει. Θυμάμαι όταν δούλευα, ξέρετε πως ερχόμουν, δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ και ερχόμουν κατευθείαν. Γι' αυτό η εκκλησία της Κηφισιάς ξεκινάει 8.30. Δεν προλάβαινα να έρθω νωρίτερα. Πεινασμένος στην παλιά εκκλησία, ερχόταν η Άννα με ένα ταπεράκι, πήγαινα σε μια τουαλετίτσα που είχε εκεί, έτρωγα και κοίταγα τον άβωνα με φόβο και τρόμο. Πώς θα ανέβω εκεί πάνω τώρα, λέω, Κύριε? 12 ώρες από τις 8 μέχρι τις 8. Και μόλις ανέβαινα επάνω, κάτι γινότανε. Έφευγε η κούραση. Μάρτης μου είναι ο Θεός. Έφευγε η κούραση. Και ερχόταν η δύναμη σαν πάνω. Και πέταγα πάνω στον άμβονα. Όταν όμως προσευχόμαστε και λέγαμε αμήν, ξανά η κούραση. Και δεν ήθελα να κατέβω από τον άμβονα. Όχι για να μιλάω, για να έχω δύναμη. Αλλά θα σας πω και κάτι. Σήμερα είχα μεγάλη αδυναμία και ήμουν άρρωστος. Και εκεί που καθόμουν αισθανόμουν ζαλάδα. Και λέω τώρα πώς θα ανέβω πάνω. Αλλά θυμήθηκα. Και λέω, Κύριε, πώς τότε και τώρα, έτσι? Και όσο ψέλαμε, αδυναμία. Μόλις κάναμε προσευχή, έφυγε η αδυναμία. Τώρα φοβάμαι να κατέβω. Γιατί μόλις κατέβω, πάλι θα έρθει η αδυναμία. Αλλά θα φύγω τρεχάλα. Τώρα όμως δεν αισθάνομαι αδυναμία, γι' αυτό δεν κατεβαίνω. Τώρα αισθάνομαι δύναμη. Γιατί είναι η χάρις του Θεού, αδερφοί. Είναι η χάρις του Θεού. Αν το σκεφτείς καλά, λες αυτό δεν γίνεται. Αλλά δεν γίνεται, πράγματι. Ο Χριστός το κάνει και γίνεται. Ο Θεός το κάνει και γίνεται. Δόξα να έχει το όνομά του το Άγιο. Ευχαριστούμε το Θεό για όλα. Γι' αυτό, τι σκέφτεσαι, αδερφέ? Να σκέφτεσαι τα άνω. Ποια είναι τα άνω? Η χάρη του Θεού, η παρουσία του Θεού, η δόξα του Θεού, η ευλογία του Θεού, η δύναμη του Θεού. Διότι η ζωή μας, λιδωρούμενος δεν είναι λιδωρή. Πάσχον δεν είναι πύλη. Θα έχει και λιδωρία και θα πάσχουμε κιόλας. Όσοι θέλουν να ζουν ευσεβώς θα διωχθούν. Αλλά τώρα η ζωή μας είναι κρυμμένη με το Χριστό μέσα στο Θεό. Όταν όμως, προσέξτε το αυτό σας παρακαλώ και τελειώνω, ο Χριστός, η ζωή μας, ποια είναι η ζωή σου? Εάν η ζωή σου είναι ο Χριστός, μη φοβάσαι τίποτα. Αν η ζωή σου είναι η δουλειά σου, αν η ζωή σου είναι η οικογένειά σου, αν η ζωή σου είναι οι επιθυμίες σου, αν η ζωή σου είναι τα αιτήματά σου, δεν έχεις αποτέλεσμα. Όταν ο Χριστός η ζωή μας φανερωθεί, τότε και εμείς θα φανερωθούμε στη Δευτέρα Παρουσία με τη δόξα Του. Τώρα δόξα στο Θεό. Τώρα χαρά μέσα στην καρδιά μας. Ευχαρίστηση στη σάρκα μας, στη ψυχή μας και στο πνεύμα μας. Γιατί ο Θεός μας ελεεί αν και δεν ταξίζουμε. Ο Θεός κάνει χάρη αν και δεν ταξίζουμε.
και καλή συνέχεια. Αμήν. Τώρα γρήγορα, γρήγορα. Δόξα στον Θεό. Να ψάλουμε τον ύμνο 189. Κύριε, να μην έρθει η αδυναμία.